Νικολέτα Σερέτη στην παρέα μας και το ερώτημα που μας απασχολεί, αγαπημένοι μου σύντροφοι σε αυτή τη ζωή που έχετε τα κατοικίδια σας παρέα σας, είναι τι θα κάνουμε με τα μωράκια μας στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιος νόμος που μας επιτρέπει να τα πάρουμε να μπουν στη θάλασσα, να κάτσουν στην παραλία? Γιατί άντε εμείς που τα αγαπάμε και τα έχουμε, ο διπλανός που γιάζεται σε ξαπλώστρα και δεν τα θέλει τόσο πολύ, τι θα κάνουμε? Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα? Εσύ αποφασίζεις, Νικολέτα Σερέτη. Κρεμόμαστε το χείλι σου, Νικολέτα. Θα πούμε μόνο αλήθειες σήμερα λοιπόν. Να πούμε ότι παλαιότερα, πριν από τον καινούριο νόμο που βγήκε πέρσι και θα εφαρμοστεί από φέτος. Ξέρετε τα πόδια σας. Ναι. Στον αέρα. Τροφίτσα. δεν μπορούσες να πάρεις το κατοικίδιό σου στην παραλία. Απαγορευότανε. Μέχρι πότε ίσχυε αυτός ο νόμος? Μέχρι πέρσι. Μέχρι πέρσι, δηλαδή, απαγορευόταν. Αν κάποιος άλλος λουόμενος έλεγε δεν θέλω αυτό το κατοικίδιο, μπορούσε να φέρει το λιμενικό νομίζω και να σε απομακρύνει από την παραλία. Ναι. Σοκαρίστηκα. Ναι, και όμως. Τώρα τι ισχύει τώρα. Στις παραλίες όπου έχει. Στις οργανωμένες παραλίες μπορείς να πάρεις το κατοικίδιό σου μόνο αν έχει τη σήμανση επιτρέπεται τα κατοικίδια, ο ιδιοκτήτης της παραλίας, του καταστήματος. Και σε παραλίες με γαλάζια σημαία, στις παραλίες αναγνωρισμένες από τη γαλάζια σημαία, με τη γαλάζια σημαία, με τη σήμανση αυτήν, απαγορεύεται να πάρεις το κατοικίδιό σου. Τώρα. Παιδιά, εγώ γιατί νόμιζα ότι επιτρέπονται παντού? Κάποτε επιτρέπονται παντού. Και πάλι, πολύ περιορισμένες. Στις παραλίες τώρα που είναι μη οργανωμένες, μπορείς να πάρεις το κατοικίδιό σου. Σε αυτές λοιπόν δεν μπορεί κάποιος λουόμενος να σου πει να την απομακρύνεις, να το απομακρυνθείς. Μπορείς να το πάρεις κανονικά, πάντα εκτός θάλασσας με λουράκι. Στο νερό που εγώ βλέπω μέσα στα χρόνια έχω δει πάρα πολλά σκυλάκια, γατάκια όχι, δεν είναι τόσο συνηθισμένη εικόνα, τα σκυλάκια περισσότερο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι που επιτρέπεται ή είναι κάτι που απαγορεύεται? Αν επιτρέπεται στην παραλία που έχουμε πάει την οργανωμένη, η σήμανση, ναι. Και τώρα μπορούμε πλέον να τα βάζουμε και στη θάλασσα. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε στη θάλασσα. Είναι λίγο ανέκδοτο αυτό τώρα. Είναι... Γιατί να μην επιτρέπεται το σκυλί να μπει στη θάλασσα είναι αστείο. Συγγνώμη που το λέω. Ναι. Γιατί και εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο βρώμικοι από αυτά τα κατοικίδια. Αυτό που αφήνουμε το αποτύπωμα στις παραλίες είναι πολύ χειρότερο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι. Ελπίζω στο μέλλον να αλλάξει αυτός ο νόμος ακόμα πιο πολύ το λουρί, με την οτροπία. Το λουρί, αυτό το λουρί εννοείται είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ ξαπλώνω στην ξαπλώστρα. Πρέπει να την έχω δεμένη με λουράκι γύρω μου. Πρέπει να την έχω πάνω μου. Πού την έχω? Λουράκι σίγουρα να φοράει για να μην μπορεί να απομακρυνθεί σε περίπτωση που δει ένα άλλο σκυλάκι, που δει ένα παιδάκι, να μπορεί να απομακρυνθεί. Από εκεί πέρα είναι ελεγχόμενο το ζώο αυτό. Ναι, ναι, και για τη δική σου ασφάλεια και για του ιδιοκτήτη του κατοικίδιου γονέα στην ουσία. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κατοικίδια μπορούν να κολυμπούν, ξέρουν να κολυμπούν για τη μεριά του κατοικίδιου γονέα. Τώρα να μιλήσω ότι δεν χρειάζεται να φοβόσαστε. Πρέπει προσεκτικά να πλησιάσετε στη θάλασσα με το κατοικίδιό σας. Ξέρουν όλα τα σκυλάκια να κολυμπούν. Αν έχει κύματα, καλύτερα να μην τα βάζουμε. Να πω ότι ενστικτοδός δεν κάνουν την τουαλέτα τους μέσα στη θάλασσα. Με τίποτα και για κανένα λόγο. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους. Σε αντίθεση, ναι, κανένα ποτέ δεν θα το κάνει. Θέλει μεγάλη προσοχή όταν το βγάζουμε από τη θάλασσα να το ξεπλύνουμε με γλυκό νερό κατά προτίμηση. Με την άμμο είμαστε ok ή υπάρχει εκεί ένας φόβος να ξέρουμε? Την άμμο τώρα μπορεί να καούνε, γι' αυτό θέλει προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ ζεστά. Κάποια σκυλάκια τρώνε την άμμο. Να τους απαγορέψουμε, όχι, γιατί μπορεί να υπάρχει και αγκίστρι μέσα από κάποιο ψαρά στο παρελθόν και τέτοια που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να μην τρώνε τίποτα, ούτε να τρώνε την άμμο. Να τη μυρίζουν, ναι. Μαζεύονται βέβαια κόκκι και μπορεί να προκληθεί από αυτό ο ροχαλιτό στο μέλλον. Μπορούμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για το ροχαλιτό. Και χωρίς κόκκους. Mm-hmm. Δεν έχουμε επόμενη φορά. Η επόμενη φορά είναι. Συγγνώμη που το μαθαίνω. Όχι τώρα, εγώ το ναι. Πέστα τώρα, πάρτε όπερ. Τώρα ή ποτέ. Λοιπόν, εγώ μιλήσαμε και τηλεφωνικά σου είπα ότι το επόμενο Σάββατο που είναι η τελευταία μας εκπομπή θέλω να είσαι, γιατί είσαι στην ομάδα μας, είσαι στην παρέα μας. Είσαι ένας άνθρωπος που δύο χρόνια κάθε Κυριακή έχεις δώσει τη δική σου πινελιά και έχεις εντάξει μέσα στην πραγματικότητα του Open Weekend και τα μικρά μας φιλαράκια. Οπότε να σε αποχαιρετήσω τώρα ή δεν ήρθες το επόμενο Σάββατο? Θα το δούμε. Θα έρθω, άμα είναι. Αν είμαι. Παρ' όλα αυτά, θα πω και τα. Να μιλήσουμε για το ροχαλιτό τουλάχιστον. Μην το αφήσουμε στη μέση. Γιατί ξέρεις, πηγαίνω Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και εγώ έχω στο μυαλό μου την Κυριακή, αλλά είναι και οι εκλογές. Κλείνουμε το Σάββατο, γιατί την επόμενη Κυριακή έχουμε τις εκλογές και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Παρ' όλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου αυτά τα δύο χρόνια στο Open Weekend και για τις συμβουλές σου και για όλα και για την ενέργειά σου και για την γλυκύτητά σου και σε όλα ό,τι έχεις κάνει σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο για τα κατοικίδια μας.